Γεια σου και καλώς ήρθες σε αυτό το βίντεο, σε αυτό το random βίντεο που παίζει ανάμεσα στις Παρασκευές. Και αυτό γιατί ήθελα να παίξει το συγκεκριμένο βίντεο με το που θα μπει ο Οκτώβριος. Και γιατί με το που θα μπει ο Οκτώβριος, θα με ρωτήσεις. Ρώταμε, γιατί έχω την απάντηση έτοιμη. Ξέρεις πολύ καλά γιατί. Γιατί ο Οκτώβριος είναι ο μήνας πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού, που σημαίνει ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας τις εξετάσεις που συχνά πρέπει να κάνουμε και να υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας και τους τρόπους με τους οποίους πρέπει να γίνεται αυτό, είτε μόνες μας, είτε κάνοντας εξετάσεις μετά τα 40, κάνοντας μαστογραφίες. Διάλεξα λοιπόν τον εξής τρόπο για να το δούμε, να επισκεφτώ τον γυναικολόγο μου, που είναι και κουμπάρος μου, γιατί του έχουμε βαφτίσει το παιδάκι, οπότε είναι πολύ αγαπημένος άνθρωπος δικός μου και τον αισθάνομαι πάρα πολύ κοντά μου. Να τον επισκεφτώ και να μιλήσουμε λίγο για την ψηλάφιση, να ρωτήσουμε ακόμα και αυτά που μπορεί να ντρεπόμαστε καμιά φορά να ρωτήσουμε το γιατρό μας, να μας πει ακριβώς πώς πρέπει να το κάνουμε, με όλες τις λεπτομέρειες, κάθε πότε, σε ποια μέρα του κύκλου, να λύσουμε όλες μας τις απορίες, να μιλήσουμε γενικά για αυτό το θέμα και να είμαστε προετοιμασμένες, γιατί θα μιλήσουμε και για ποσοστά στο βίντεο που θα δείτε και τα ποσοστά, ναι, είναι σοκαριστικά. Μία στις 10 γυναίκες θα διασταυρωθεί με τον καρκίνο του μαστού στη ζωή της, που το θεωρώ τεράστιο ποσοστό αυτό το 10%, αλλά οι περισσότερες θα το ξεπεράσουν και αυτό θεωρώ ότι είναι ακόμα πιο σημαντικό. Αυτό λοιπόν μπορεί να γίνει άμα το προλάβεις. Όσο πιο γρήγορα το καταλάβεις, όσο πιο γρήγορα το δεις, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να το θεραπεύσεις. Οπότε πάμε να δούμε ακριβώς πώς το κάνουμε και τα λέμε μετά. Είμαστε με το Γιάννη μου. Το Γιάννη μου, εγώ το λέω Γιάννη μου, είναι ο κύριος Καλογιαννίδης, είναι γυναικολόγος μου και γιατρός, αλλά δηλαδή είναι και κουμπάρος μου και είναι και ο άνθρωπος που ξεγεννάει τα παιδιά μου γενικά. Ο άνθρωπός μου. Στα οπότε, καλά και στα κακά. Στα καλά και στα κακά, σε όλα, όλα τα έχουμε περάσει μαζί. Γι' αυτό και γεννάω Θεσσαλονίκη. Γιατί είναι Θεσσαλονίκη ο Γιάννης, οπότε δεν παίζει να γεννήσω καμπαλού. Όπου και να είμαι, εδώ θα πάω να γεννήσω. Οπότε Γιάννη, όταν φτάνουμε σε αυτό το θέμα τη αυτοεξέταση, όπως καταλαβαίνεις, δεν υπάρχει κάποιος άλλος που μπορώ να σκεφτώ που μπορεί να με βοηθήσει σε αυτό. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικός, αξίζει να σημειωθεί. Μία στις 10 γυναίκες θα διασταυρωθεί κάποια στιγμή στη ζωή της με το ή με τα καρκινόμενα. Μία στις 10. Μία στις 10, είναι 10% περίπου. Τεράστιο ποσοστό. Είναι μεγάλο ποσοστό. Είναι ένας υπαριθμόν ένα γυναικό καρκίνος της γυναίκας, έτσι, ο καρκίνος του μαστού. Γι' αυτό και πρέπει κρίζει και της προσοχής της δικής μας αλλά και της ίδιας της γυναίκας. Γι' αυτό η ψηλάφιση, η εξέταση, η πρόληψη με μαστογραφία, με υπέρηχο, σαφώς είναι πολύ σημαντική. Υπάρχουν, Γιάννη, γυναίκες που είναι πιο ευηρεπείς. Ναι, μπράβο, πολύ κέρια ερώτηση. Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες έχουν ιστορικό. Και το ιστορικό πλέον τις τελευταίες μας έχει ξεκαθαριστεί. Ιστορικό για μια γυναίκα, για ένα κορίτσι, είναι όταν καρκίνο μαστό έχει ή η μητέρα της ή η αδερφή της. Αυτές οι γυναίκες διατρέχουν ένα μεγαλύτερο κίνδυνο. Γι' αυτό και πρέπει να ξεκινάνε την εξέταση, την απεικονιστική, δηλαδή μαστογραφία, συμπλήν υπέρηχο, πιο νωρίς σε σχέση με την γυναίκα του γενικού πληθυσμού, δηλαδή στα 35. Αν δείτε μια γυναίκα που δεν έχει ιστορικό, θα πρέπει να ξεκινήσει αυτόν τον έλεγχο, την πρώτη της δηλαδή μαστογραφία, περί τα 40. Και ακολούθως λέμε, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουμε, μέχρι τα 50 μια φορά τη διετία, ενώ μετά τα 50 σχεδόν μέχρι τα 70 μια μαστογραφία κάθε χρόνο. Ο υπέρηχος, γιατί γίνεται πολλής λόγος για τον υπέρηχο, είναι συμπληρωματική εξέταση. Δεν αντικαθιστά τη μαστογραφία. Τελεία και πάμε. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα άλλο. Αυτό που έκανε η Ατζελίνα Τζολί, το έμαθες, δεν το έμαθες. Αυτό θεωρείται πρόληψη, γιατί έγινε πάρα πολύ δώρος, πάρα πολύ λόγος γι' αυτό παγκοσμίως. Αυτό πράγματι είναι πρόληψη. Δηλαδή η αμφωτερόπλευρη προφυλακτική μαστεκτομία έχει ως σκοπό να προφυλάξει από κάποιες οικογένειες, κάποιες γυναίκες, οι οποίες έχουν βεβαρημένο οικογενειακό ιστορικό και πολύ περισσότερο γυναίκες οι οποίες βρέθηκαν γονιδιακά θετικές, δηλαδή τα γνωστά γονίδια πράκα 1 και πράκα 2 θετικά. Η σύσταση πάντως είναι, εφόσον έχει θετικά γονίδια, μετά τα 40 να γίνεται η προφυλακτική μαστεκτομή και one time, τον ίδιο χρόνο, να γίνεται και η αποκατάσταση, τοποθέτηση σιλικόνης με ή χωρίς διατήρηση της θηλής. Και φτάνουμε τώρα στην αυτοψηλάφιση. Ωραία. Γιατί είναι σημαντική η αυτοψηλάφιση? Το ψηλάφιση, όπως και κάθε τι κλινικό στην ιατρική, είναι σημαντικό γιατί βοηθάει στο να ανασύρει όχι μόνο ο γιατρός αλλά και η ίδια η γυναίκα ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει στο θώρακά της, στο μαστό της, έτσι ώστε να το φέρει πιο γρήγορα στην επιφάνεια για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι με την αυτοψηλάφιση δεν έχουμε, είτε γίνεται από τον γιατρό, τα έμπειρα χέρια ενός γυναικολόγου ή ενός χειρουργού όπου ασχολείται με το μαστό, είτε από την γυναίκα, δεν σημαίνει ότι στο 100% θα ψηλαφίσουμε το
εν λόγω μόρφωμα, το όζο, τον όγκο, τον κακό. Δυστυχώς η ψηλάφιση είναι σημαντική, αλλά έχει περιορισμούς. Πόσο βαθιά είναι, ρε παιδί μου, αυτά? Μπορεί να βρίσκεται παντού, είτε στην επιφάνεια. Και πώς είναι όταν το πιάνεις? Σκληρό. Στραγάλι, σκληρό. Μία πέρλα. Κουνιέται. Μπορεί να είναι και μετακινήσιμο. Συνήθως όμως, αν μιλάμε για κακοήθεια, συμφύεται στο θώρακα. Δηλαδή δεν μετακινείται εύκολα. Αυτό είναι κακό σημείο. Άρα πίσω στο θώρακα. Πίσω, συνήθως στο θώρακα. Αυτά, ας πούμε, που πιάνω εγώ, που έχω, τι έχω. Αυτά είναι κάποιες, τίποτα, κιστούλες. Πώς τη λένε, πολυκιστική. Όχι, εινοκιστική μαστοπάθεια. Εινοκιστική μαστοπάθεια. Πολυκιστικές είναι στην οθεκτική, είναι άλλη εκπομπή. Έγινε. Άλλο θέμα, θα το κάνουμε άλλη φορά. Αυτή την εινοκιστική μαστοπάθεια που έχω. Και όλη την ώρα νομίζω ότι κάτι πιάνω. Και έρχομαι και σου λέω, Γιάννη, τι έχω εδώ. Και τι έχω εδώ, και τι έχω εδώ. Αυτά είναι όμως πιο το μέγεθός τους λίγο ποικίλοι και κουνιούνται και είναι πιο τζέλι. Πιο τζέλι, και είναι σε όλο το στήθος. Και είναι σε όλο το στήθος. Άρα δεν είναι αυτό το οποίο πρέπει να σε θορύβει. Οι γυναίκες που έχουν αυτό που έχω εγώ, που είναι πολλές. Πάρα. Το 1/3 των γυναικών περίπου έχει. Το 1/3 των γυναικών. Είναι πιο δύσκολο για μας να εντοπίσουμε, ναι, κάτι κακό. Ναι, το καταλαβαίνεις και εσύ στα δάχτυλά σου. Όταν ψηλαφάς, κάποια στιγμή έρχεται στο ερώτημα. Τώρα είναι αυτό που ψηλαφούσα, είναι κάτι καινούριο. Και αυτό είναι που κάνει την εινοκιστική μαστοπάθεια ή αλλιώς πιο σωστά πια δεν είναι πάθηση. Τον εινοκιστικό μαστό πιο δύσκολα στη διερεύνησή του. Δεν είναι ότι ο εινοκιστικός μαστός έχει εξημένο κίνδυνο για κακοήθεια. Α, γιατί το λένε αυτό. Όχι, δεν ισχύει. Όχι. Να σε ρωτήσω κάτι. Ο υπέρηχος να χάσει κάτι. Δηλαδή, άμα είσαι μικρότερη και δεν θες να κάνεις μαστογραφία, ρε παιδί μου, με τον υπέρηχο δεν κοιμάσαι ήσυχη? Όχι. Τέλεια. Ο υπέρηχος βοηθάει, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο μαστός, γιατί είναι ανώτερος η μαστογραφία. Η μαστογραφία είναι ανώτερη εξέταση γιατί είναι μια πανοραμική εξέταση. Σου παίρνει όλο το μαστό πανοραμικά, του κάνει ένα κάδρο και βλέπεις εσύ μέσα στη μαστογραφία τι ακριβώς υπάρχει. Ο υπέρηχος είναι αναγκασμένος ο απεικονιστής, ο γιατρός που θα κάνει τον υπέρηχο, ένα μαστό που εσύ προηγουμένως δεν έχεις κάνει μαστογραφία, να τον ελέγξει με την κεφαλή του έτσι ώστε να δει πού υπάρχει και αν υπάρχει πρόβλημα. Αντιθέτως, η μαστογραφία προειδεάζει τον γιατρό σε ποιο σημείο είναι το πρόβλημα και έρχεται ο υπέρηχος να βοηθήσει περισσότερο διαγνωστικά. Τι είναι, κύστη, συμπαγές, πόσο τίνει στην καλοήθεια, πόσο στην κακοήθεια. Αυτή είναι η συνδρομή στην όλη κατάσταση του υπερηχογραφήματος. Οπότε δεν είμαστε ήσυχοι ούτε με την ψηλάφιση, ούτε με τον υπέρηχο. Μετά τα 40, μία φορά το χρόνο. Το ξέρεις πολύ καλά, πέρασε αρκετά πράγματα στη ζωή σου, μέχρι τώρα καριέρα, για τίποτα δεν είμαστε 100%. Mm. Δεν υπάρχει 100% στην εταιρική, όπως και στη ζωή. Σωστά. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, απλά λέω, γιατί ξέρεις, πολλές γυναίκες φοβούνται τη μαστογραφία, αλλά τελικά το άλλο είναι πιο επικίνδυνο. Νομίζω οπότε μετά τα 40, ό,τι και να γίνει, κάνουμε. Μέχρι τώρα, την αυτοψηλάφιση επίσης, πόσο συχνά πρέπει να την κάνουμε? Α, πολύ ωραία ερώτηση. Γιατί εδώ πέρα υπάρχουν διάφορα. Νομίζω ότι μία ψηλάφιση μία φορά το μήνα είναι το σωστό. Οι καλές ημέρες είναι μετά το πέρας της περίοδου. Δηλαδή συνήθως 8 με 12η μέρα. Α, υπάρχουν καλές μέρες. Είναι καλές ημέρες για να. 8 με 12η, πριν την ορυξία. Πριν την ορυξία. Και εμένα μου έχει δείξει ο Γιάννης πώς να το κάνω αυτό από πάρα πολύ μικρή. Οπότε το θεωρούσε πάντα πάρα πολύ σημαντικό. Μου το έχει δείξει και το κάνω πάντα. Εγώ συνήθως το κάνω την ώρα που βρίσκομαι στο ντουζ. Γιατί με βοηθάει και η σαπουνάδα που γλιστράει. Οπότε είναι πιο εύκολο και πιο ευαίσθητο και στην αφή σου να πιάσει ό,τι χρειάζεται. Οπότε μία φορά το μήνα υπολόγισε εκεί 8 με 12η και την ώρα που κάνει το ντουζάκι σου με τη σαπουναδίτσα σου, κάνε και μια έρευνα να δει τι γίνεται. Να δούμε τώρα πώς το εξετάζουμε το στήθος. Σωστά. Χωρίζουμε το στήθος στα 4 τετραθυμόρια με κέντρο τη θηλή. Στα 4 τετραθυμόρια και ψηλαφούμε και τα 4 τέταρτα του καθένα ξεχωριστά με τις ρόγες των δακτύλων μας. Έτσι, σωστά. Από εδώ εξετάζω το πρώτο τετραθυμόριο. Βαθιά μέσα, προσπαθώντας να δούμε αν. Εντάξει, με πονάω λίγο. Δεν πειράζει. Καλό κάνει, κακό δεν κάνει. Να σου έχω πει μια φορά πονάω και να μου πεις. Α, σταματάω. Λοιπόν, ψηλαφάμε λίγο. Μετά από πάνω, σωστά. Ακριβώς. Το ίδιο και από εκεί. Στη φυλή εξετάζουμε. Αφού τελειώσουμε την ψηλάφιση των 4 τετραθυμόριων. Πώς, κυκλικά? Μπράβο, κυκλικά είναι το καλύτερο. Έτσι ακριβώς. 1 τετραθυμόριο, 2, 3, 4. Από κάτω. Προσεκτικά, προσπαθώντας να πιάσουμε κάποια σκληρία, μια μάζα, ένα όζο. Δηλαδή ένα μπιζελάκι, στραγαλάκι, μια πέρλα. Αυτό είναι. Εγώ τα πιάνω όλα αυτά που λες τώρα, αλλά κατάλαβες. Αυτά τα ξέρω. Εδώ, έτσι, έχει τη στήθος. Σημασία της αυτοψηλάφισης, όταν την κάνεις κάθε μήνα εσύ, αυτά τα πράγματα ψηλαφάς κάθε μήνα. Ναι. Άρα λοιπόν έχεις
Αυτό είναι και το μεγαλείο, μπράβο, της αυτοψηλάφισης. Εξοικειώνεσαι με το σπίτι σου και καταλαβαίνεις ότι αυτό το είχες και τον προηγούμενο μήνα. Άρα δεν είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που είχες. Όταν είσαι συνεπής, λοιπόν, ξέρεις το στήθος. Ακριβώς. Το περιεχόμενο. Όταν θα φτάσει κάποια στιγμή που θα ψηλαφίσεις κάτι που δεν το είχες, θα πεις, οπ, αυτό δεν υπήρχε. Αυτό τότε θα ζητήσεις τη συμβουλή του γυναικολόγου σου, του συναδέλφου, του γιατρού σου, να σου πει τι και πώς κλπ. Και αν είναι αξιολόγου και αν θα πρέπει να προχωρήσουμε σε περαιτέρω έλεγχο επικονιστικό. Αφού τελειώσει την ψηλάφιση έτσι ακριβώς όπως την έκανες, δεν σταυρός, 1, 2, 3, 4. Και μπορεί να γίνει αυτό το rotation και δύο φορές. Αφού λοιπόν εξαντλήσουμε αυτό το δεδομένο, πάμε στη θηλή. Ελέγχουμε και τη θηλή, πιέζουμε τη θηλή, τη ρόγα, να δούμε αν έχει κάποια εκροή. Τελειώνοντας και με την πλέον τη θηλή, μετά πάμε στη μασχάλη. Δεν ξεχνάμε ποτέ τη μασχάλη. Μια ψηλάφιση μαστού οπωσδήποτε πρέπει να συνοδεύεται από την ψηλάφιση. Αυτό τώρα εγώ μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνω μόνο έτσι όπως το κάνεις εσύ. Εσύ συνήθως με πονάς πολύ. Κάντο λίγο. Μπαίνουν οι δαδάκτυλα βαθιά μέσα στη μασχάλη. Μέσα στην κορυφή της μασχάλης. Προσπαθώντας να ψηλαφίσουμε και πάλι τα ίδια πράγματα. Αν υπάρχουν στραγαλάκια, μυγδαλάκια, μπιζελάκια, να υπάρχουν σκληρίες. Έτσι βαθιά στη μασχάλη. Όχι απλά να χαϊδέψουμε τη μασχάλη. Βαθιά στη μασχάλη. Φυσικά δεν πρέπει, είναι πολύ καλά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ό,τι κάνουμε στον ένα μαστό φυσικά το κάνουμε και στον άλλο συμμετρικά. Τελειώνουμε την εξέταση με την ψηλάφιση υπερκλειδίων και υποκλειδίων βόθων. Εδώ έχουμε το κόκαλο που λέγεται κλίδα. Πάνω και κάτω από την κλίδα για λεφαδένες. Βέβαια, λίμωνο αν πιάσουμε λεφαδένες αυτή τη στιγμή σημαίνει ότι το στάδιο μας είναι αρκετά προχωρημένο. Εύχομαι να μην ψηλαφίσει καμία γυναίκα αυτό. Αλλά η πλήρη. Τι θα ψηλαφίσουν εδώ, πάλι το ίδιο πράγμα. Πέρλες. Μπιζελάκι. Θα δεις κάποια σαν στραγαλάκια να ψηλαφώνται ευκίνητα ή ακίνητα στους βόθους τους. Πώς το βλέπω αυτό, έτσι. Ακριβώς. Απαλά, χωρίς να πονάς τον εαυτό σου εντάξει, εδώ εντάξει, και χωρίς εδώ να τον πονάω. Αυτό φαίνεται. Και εδώ. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν η ψηλάφιση περιλαμβάνει τρία σημεία. Κυκλικά και εδώ. Και εδώ, ναι, ακριβώς. Αυτό και ένα απλό πέρασμα να το κάνεις έτσι. Θα το καταλάβεις. Και εδώ και εδώ. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή μπορείς να αντιληφθείς αν υπάρχει κάτι που δεν υπήρχε συνήθως. Έτσι λοιπόν κλείνοντας την αυτοψηλάφιση, κατανοητό ότι περιλαμβάνει τρία μέρη. Το μαστό, τη μασχάλη και τους υπερκλείδιους και υποκλείδιους βόθους. Αυτή είναι η πλήρης ψηλάφιση. Η σωστή και η λεγκιάδης, όπως συνηθίζεται να λέμε στον ιατρικό χώρο. Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα επανέλθουμε σε εσάς για περισσότερα γυναικολογικά θέματα, γιατί σας αγαπάμε πολύ. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για αυτό και για όλα όσα έχεις κάνει για μένα. Γιατρούλη μου, γιατρούλη μου. Έχεις την αγάπη. Αυτό ήταν. Δεν ξέρω αν σου έλυσα τις απορίες που μπορεί να είχες, αν ρώτησα αυτά που εσύ θα ήθελες να ρωτήσεις αν βρισκόσουν απέναντι σε ένα γυναικολόγο. Νομίζω ότι πάντως το πιο σημαντικό και αυτό που πρέπει να κρατήσουμε από το σημερινό βίντεο είναι ότι πρέπει να προσέχουμε τον εαυτό μας, πρέπει να κάνουμε συχνά τις εξετάσεις μας και εννοώ γενικότερα τις εξετάσεις, όχι μόνο την ψηλάφιση που πρέπει να κάνουμε κάθε μήνα. Νομίζω ότι πρέπει να ακούμε το σώμα μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το σώμα σου δίνει σημάδια και εγώ το κάνω πολλές φορές αυτό. Γιατί μπορεί να έχω πάρα πολλά στο μυαλό μου, να τρέχουν πράγματα γύρω μου, τα παιδιά, ο άντρας μου, το σπίτι, εσείς, το sisychristidou.com, όλο κάτι μπορεί να έχω στο μυαλό μου και να μην προλαβαίνω ή να λέω, έλα μωρέ, δεν πειράζει, πονάει η μέση μου, πονάει το κεφάλι μου, πονάει το δόντι μου, πονάει το μάτι μου, πονάει το αυτί μου και να κάνω ότι δεν πονάει. Αυτό είναι λάθος. Πάντα πρέπει να ακούμε το σώμα μας και να πηγαίνουμε στο γιατρό για να μας πει τι μπορεί να συμβαίνει λάθος, γιατί όπως κατάλαβες, η πρόληψη σώζει ζωές. Και αυτό δεν είναι κλισέ, είναι η πραγματικότητα. Αυτό που εγώ προσπαθώ να κάνω είναι κάθε χρόνο γύρω στα γενέθλιά μου, που είναι 12 Σεπτεμβρίου, να προγραμματίζω εκεί τις εξετάσεις μου, οπότε να μην το ξεχνάω ποτέ. Και με το που έρχεται ο Σεπτέμβριος, κάνω τις εξετάσεις μου, κάνω και τις εξετάσεις στα παιδάκια μου, κάνω και στον άντρα μου και φροντίζω να ελέγχω ότι είμαστε όλοι καλά. Αυτά λοιπόν, εύχομαι να σε βοήθησα και να προσέχεις τον εαυτό σου. Εντάξει, θα προσπαθήσω να κάνω κι εγώ το ίδιο στο δικό μου αυτό. Γιατί για να είναι καλά όλοι οι άλλοι που προσπαθούμε να προσέχουμε, πρέπει να είμαστε καλά εμείς. Τα κορίτσια. Woman power. Εντάξει, να προσέχεις. Σ' αγαπώ πολύ.